της εκτίμησης του για το σημερινό φιλικό. Εντάξει, είναι μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας που κάνουμε και δίνουμε και με ομάδες και το πικρή οικονομό μας. Κάνουμε με αυτές τις ομάδες να έχουμε μια σχέση πολύ καλή, όχι μόνο με αυτές που παίζαμε, αλλά με όλες τις ομάδες. Από εκεί και μετά δίνουμε και την ευκαιρία σε ορισμένα παιδιά που έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Να δούμε τι κάνουμε, τι αφομοιώνουμε, πού βελτιωνόμαστε, τι λάθη κάνουμε. Το πιο σημαντικό είναι για μένα, που το λέω πάντα, δεν έχει σημασία με ποιον παίζεις, αλλά πώς παίζεις εσύ. Πιστεύω ότι και σήμερα παίξαμε απλά, προσπαθούσα να γυρίσουμε την μπάλα, ανεξάρτητα από να βάλω την δυναμικότητα που ήταν την μπάλα. Εσύ πρέπει να έχεις το ρυθμό που πρέπει, να παίζεις απλό ποδόσφαιρο, γρήγορο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι το καταφέραμε. Από και μετά συνεχίζουμε την προετοιμασία μας, έχουμε μια σειρά ακόμα. Φιλικά παιχνίδια που έχουμε να παίξουμε, αλλά να υπάρχει ένα θέμα για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. 21 του μηνός να βγούμε τώρα που θα πάμε. 27 του μηνός θα πάμε στις Σέρες να παίξουμε με τα Σεραϊκό. Από εκεί μετά να δούμε το τελευταίο μας παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για 3 του μηνός το ΠΑΕ. Εμείς εκείνο που κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Να έχουμε την ετοιμότητα που χρειάζεται την έναρξη του πρόεδρου. Πέρα από το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι αδιάφορο, ο Κώστας Βασιλακάκης τι θετικά στοιχεία κρατάει από αυτή την σύνθεση που έπαιξε σήμερα? Εντάξει, αυτό που είπα πιο μπροστά, δεν έχει σημασία. Πιο σημασία έχει πώς παίζεις εσύ. Πιστεύω ότι τα παιδιά προσπαθήσαν να παίξουν απλά. Είχαμε καλές συνεργασίες στο παιχνίδι μέσα. Ορισμένες φορές δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο που πάνε ορισμένα να παίξουν μεγάλες πάσεις. Εγώ θέλω να παίζω με γρήγορες, μικρές, σίγουρες πάσεις. Πιστεύω μέχρι ένα σημείο το καταφέρω. Από και μετά, χρόνο με το χρόνο, πιστεύω ότι θα είμαστε καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι. Έλυσε και το πάνη του πήγαμε σχολείο σήμερα, κατά την γνώμη σου. Ναι, βέβαια, Λύση είναι ένας παίκτης έμπειρος, τον γνωρίζουμε χρόνια, ο οποίος μπορεί όταν είναι στα καλά του να οργανώσει και να συμμαζέψει τους πάντες. Γιατί τον γνωρίζουν προσωπικά, ας πούμε έτσι. Ο Δωμάνης έχει δείξει ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά. Το θέμα είναι να είναι καλά, να είναι υγιής και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει και αυτός πολύ. Έχει ξεχαριστεί το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τις 3 Σεπτεμβρίου? Ναι, το έχουμε συζητήσει, έχουμε πει ότι θα γίνει τώρα από εκεί μετά. Αυτά δεν μπορείς να ξέρεις αν είναι στάνταρ, έτσι. Μπορεί κάποια στιγμή κάτι να γίνει και να μην δει, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρχει τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι θα γίνει. Έχουμε κοντά μας και τον Γιάννη τον Μουρίνο. Γιάννη, το πιο δυνατό τεστ της ομάδας, φιλικό τεστ και κανοποιημένος από πριν προσπάθεια των υποχρεώσεων. Σίγουρα είναι ένα πολύ δυνατό τεστ. Ένα παιχνίδι που είναι να μην διαλέξω έξω από τα νερά μας. Προφανές είναι ότι δεν θα έχουμε τέτοιο αντίπαλο στο πρωτάθλημα. Ωστόσο και από αυτά τα παιχνίδια προσπαθούμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε, ιδιαίτερα σε κομμάτια μυθικής τακτικής, ιδιαίτερα σε κομμάτια κρατήματος της μπάλας και όλα αυτά που δουλεύουμε τις τελευταίες 3,5 εβδομάδες. Εμείς διανύουμε την τέταρτη εβδομάδα της προετοιμασίας. Σίγουρα κάποια κόπωση και επιβάρηση υπάρχει με τα παιδιά. Είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον. Τα παιδιά προσπαθούν και αφομοιώνουν πράγματα που δουλεύουμε μέσα στην προπόνηση. Θεωρώ ότι φέτος το Καλαμπάκι κάνει μια ξεχωριστή χρονιά. Έχουμε ανεβάσει τον πύχη αρκετά ψηλά. Γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά. Η φιλοσοφία της ομάδας έχει αλλάξει. Υπάρχει και μια επανεκκίνηση, θα μπορούσα να πω, γενικότερα στο μηχανισμό το ποδοσφαιρικό του Καλαμπακίου, το οποίο έχει αρκετά χρόνια να επανεκκινηθεί. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για την προσπάθεια των παιδιών. Σίγουρα έχουμε κάνει αρκετά λάθη σήμερα, τα οποία γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τα διορθώνουμε και να τα βελτιώνουμε. Είμαι πολύ αισιόδοξο για τη συνέχεια. Ξέρεις καλά τη δόξα και από πέρσι που είσαι στο Βυζάντιο προπονητής. Μπορείς να τη συγκρίνεις πέρσι με φέτος, έστω με την πρώτη εικόνα που είδες σήμερα? Νομίζω ότι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα εδώ η εξάδρα μας δεν είναι αντίστοιχη από κάποιο επίσημο παιχνίδι. Σίγουρα υπάρχει τεράστιος όγκος από το θέμα του υλικού. Η δόξα μας δείχνει ότι έχει ανεβάσει ταχύτητα σε σχέση με πέρσι και με τις επιλογές που έχουν γίνει και με το όραμα που υπάρχει αυτό το, με τον καινούργιο μεγάλο μέτωπο. Εύχομαι τα καλύτερα και εύχομαι να πετύχει τους στόχους της. Γιάννη, η ομάδα του Καλαμπακιού, όντας η πρώτη που ξεκίνησε την χρονιά, πρώτη την προετοιμασία της, και όπως είπες είναι στην τέταρτη εβδομάδα, θυμολογείται όμως ότι την κόντρα ΑΕΠΟ Κοντονή θα την πληρώσει στα αριστεχνικά πρωταθλήματα. Αυτό πάει πίσω τον προγραμματισμό σου? Να σου πω κάτι.
Εμείς ξεκινήσαμε την προετοιμασία με στόχο της 10ης Σεπτέμβρη να παίξουμε κάποιο κύπελο εδώ στα τοπικά. Αυτό άλλαξε 5 μέρες μετά. Τώρα έρχεται πάλι να αλλάξει κάτι άλλο. Εμείς οφείλουμε να δουλέψουμε πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα, πάνω σε λατώματα που υπάρχουν σε ομαδικές και υπομαδικές τακτικές. Από εκεί και μετά, αν θα είναι 10 μέρες μετά ή 15 μέρες μετά, νομίζω δεν θα μας επηρεάσουν ή επηρεάσει. Ίσως θα μας κάνει και καλό, γιατί έχουμε περισσότερες μέρες μαζί να δουλέψουμε, να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον και να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια πιο ομαδική λειτουργία και πιο αποτελεσματική. Έχει φορογιά να δούμε. Ο Λίζος κάνει την κίνηση, μπορεί να κάνει και σουτ. Αυτό θα κάνει σιρτό, δοκάρει και μέσα. 1-0. 1-0 για τη δόξα με τον Πολίζο. Αυτό είναι το γκολ λοιπόν. Δοκάρει και μέσα σιρτό σουτ. Στο 16 η δόξα προηγείται 0-1 με αυτό το γκολ του Πολίζο. Βρήκε χώρο. Άνοιξε και η άμυνα. Κίνηση σίγουρα για τον Σάντο. Σάντο έκανε την κεφαλιά. Γαϊταρτζή 2-0 για τη δόξα. Η σέντρα του Μπουσινάκη. Το γύρισμα του Σάντο. Και ο Γαϊδαρτζής, θύμισε αυτή την ευκαιρία που είχε χάσει η δόξα πιο νωρίς. Γαϊδαρτζής. Μια κάθετη πάσα ωραία για τον Γαϊδαρτζή, ο οποίος γυρίζει πολύ ωραία Μαρκόπουλος. Στο 3-0, ωραία συνεργασία τώρα. Πολίζου, Γαϊδαρτζή και τελικώς αποδέκτης ο Μαρκόπουλος για να κάνει το 0-3 στο 44. Μια κάθετη πάσα. Κεφαλιά τώρα πίσω από το κέντρο έχει φύγει ο Γαϊδαρτζής, οπότε δεν υπάρχει ο ψάιτα από την πάσα. Ο Μαρκόπουλο, Γαϊδαρτζής, ωραία στο Μαρκόπουλο, 0-4. Πίσω από το κέντρο έχει ο Γαϊδαρτζής, δεν υπήρχε κανένα ψάιτ. Στην κόντρα η δόξα λοιπόν βρίσκει το διάβολο ο Γαϊδαρτζής. Τροφοδοτεί. Λίθος. Μαρκόπουλος, μπαίνει στην περιοχή, παράλληλη σέντρα, 0-5 για τη δόξα. 5 με τον Πολίζο. Δεύτερο γκολ του Πολίζου στο μάτς. Μήτρα δεν είναι πίσω και πολύ ωραία. Άλλαξε παιχνίδι για τον Μουτεσίδη. Μουτεσίδης από αριστερά τώρα για να το δούμε. Κάνει ένα ωραίο σουτ γκολ. Ωραίο γκολ από τον Μουτεσίδη στη γωνία 0-6. Για την δόξα από τον Μουτεσίδη. Το φανταστικό σουτ. Ωραίο γκολ. Πιο σταθερό στις μεταβιβάσεις του. Μπαλιά για το Σερέτης έκοψε τον Μαρκόπουλο. Ωραία ο Μαρκόπουλος στο Γαϊδαρτζή και αυτός από κοντά το 0-7. Πολύ ωραία ο Μαρκόπουλος με τα κουνάκι. Έτσι η μπάλα στο Γαϊδαρτζή την κέρδισε από το Σερέτη καθαρά εκεί. Στο 84.